Η περιβόητη χαβούζα της Λεμεσού, το παλαιό οικοδόμημα που χτίστηκε στις αρχές του αιώνα μας και χρησιμοποιείται ως υδραγωγείο, παραχωρήθηκε στο Σύνδεσμο Εφέδρων Καταδρομέων της Λεμεσού στη διάρκεια σεμνής τελετής που οργανώθηκε. Μιλώντας μετά τον καθιερωμένο αγιασμό, ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Ανδρέας Χατζηκτορής, αφού εξέφρασε την ικανοποίηση τόσο του ιδίου όσο και των μελών του Συνδέσμου για την παραχώρηση του χτίσματος, μετά από την τόσο μακρόχρονη προσπάθεια, διαβεβαίωσε ότι η χαβούζα, αφού αναπαλαιωθεί, θα μετατραπεί σε ένα πραγματικό στολίδι για την πόλη, το οποίο πέρα από την ικανοποίηση των αναγκών του Συνδέσμου, θα φιλοξενεί και διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παραδίδοντας το χτίσμα, ο Δήμαρχος Αντώνης Χατζηπαύλου εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η χαβούζα σύντομα θα σφίζει από ζωή, ενώ η παραχώρησή της έγινε στα πλαίσια της πολιτικής του Δήμου για πολιτιστική αποκέντρωση.